Δώστε λεφτά για την υγεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία. Δώστε λεφτά για την υγεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός. Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός. Οι δωρεές τους είναι μια απάτη, νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Θέλουμε εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός να δηλώσουμε ότι κάθε νέο μηχάνημα το οποίο θα εξυπηρετεί τους ασθενείς μας και κάθε τεχνολογία που θα εντάσσεται στην δημόσια δωρεάν υγεία σίγουρα είναι καλοδεχούμενο, αλλά θα επιθυμούσαμε σήμερα μαζί με τον καινούριο αξονικό να έχουμε και τους συναδέλφους, να παρουσιαστούν δηλαδή και οι νέες προσλήψεις των συναδέλφων ακτινολόγων και ακτινοδιαγνωστών που θα χρειάζεται για να μπορέσει το μηχάνημα να λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη. Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουμε πικρή εμπειρία από τα χειρουργεία που εγγενιάστηκαν το 2014 στον Ευαγγελισμό και οι μισές αίθουσες δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ ακριβώς λόγω της έλλειψης προσωπικού, στερώντας χιλιάδες επεμβάσεις κάθε χρόνο από τους ασθενείς μας. Το λέω αυτό γιατί έχει μπει καινούριος αγγιογράφος στο νοσοκομείο και ακόμα το νοσοκομείο μας δεν έχει πάρει έγκριση για τμήμα εμβολισμών ώστε να εξυπηρετήσει ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται και έχουν κεφαλικά επεισόδια βαρύτατα και διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία με κίνδυνο της υγείας τους. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι τεταρτοβάθμιο, ένα νοσοκομείο το οποίο όλοι είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε μέσα, ωστόσο θέλει προσωπικό γιατί οι εργαζόμενοι που είμαστε μέσα πρώτον δεν φτάνουμε και δεύτερον έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 600 συναδέλφους οι οποίοι το επόμενο διάστημα αναμένεται να απολυθούν καθώς δεν έχουμε στα χέρια μας καμία επίσημη και έγγραφη υπόσχεση από εσάς ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τουλάχιστον 300 καθαριστών, επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών, ώστε να μπορεί το νοσοκομείο να λειτουργεί με ασφάλεια και να εξυπηρετεί τον τεράστιο όγκο ασθενών οι οποίοι έρχονται. Αν κάνετε μία βόλτα πέρα από τον αξονικό, ο οποίος όντως είναι πανέμορφος, στους ορόφους θα δείτε ότι υπάρχουν δεκάδες φορείας στις κλινικές και είναι ντροπή, νομίζω, για τους ασθενείς μας να νοσηλεύονται σε διαδρόμους όταν χάνεται κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπάρχει προσωπικό που είναι και απλήρωτο. Θεωρώ. Είναι αυτό που είπε και ο συνάδελφος, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους εργαζόμενους οι οποίοι αναμένεται να έρθουν το επόμενο διάστημα με βάση και τις εξαγγελίες που έχουν γίνει για τους διαγωνισμούς. Από τη στιγμή που έχουμε πικρή εμπειρία και με τους εργολάβους, κύριε Υπουργέ, με ανθρώπους οι οποίοι να περιμένουν τους εργαζόμενους έξω από τα ATM για να παροποιήσουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, με ανθρώπους οι οποίοι άφηναν συναδέλφους μας απλήρωτους για 3 και 4 μήνες. Ουσιαστικά οδηγώντας έναν κόσμο στην ανέχεια, ενώ εργάζεται πολλά χρόνια στο νοσοκομείο και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επιθυμούμε όλο αυτό το προσωπικό να παραμείνει στο νοσοκομείο και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, γιατί όντως το ΕΣΥ αποδείχθηκε περίτρανο ότι ήταν ο πυλώνας της δημόσιας υγείας στη διάρκεια της πανδημίας και έσωσε ζωές. Και θεωρώ ότι η καλύτερη αναγνώριση από πλευράς Υπουργείου και Κυβέρνησης είναι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να δουλεύουν χωρίς να υπάρχει ανασφάλεια τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική του ζωή.